με ανήσυχο και ανικανοποίητο πνεύμα. Η συχνή αυτογραφία του στον τύπο το καταμαρτυρεί. Ο Αδάμος Κόμπος έχει πλούσια πολιτική αλλά και κοινωνική δράση. Συνδυάζει την πολιτική αμφισβήτηση με την κοινωνική ευαισθησία. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν την εμπλοκή και τη συμβολή του στα κοινά. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, ρίχτηκε και στην περιπέτεια του νέου του βιβλίου «Η τελευταία προσγείωση». Τις πιο πολλές φορές οι συγγραφείς και οι μελετητές επιλέγουν να ασχολούνται με τα λεγόμενα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία μιας περίοδου ή μιας χώρας ή ακόμα με γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Αδάμος Κόμπος επέλεξε να ασχοληθεί με μια λεπτομέρεια της ιστορίας. Μια λεπτομέρεια η οποία όμως επιτρέπει στον αναγνώστη να διαμορφώσει γνώμη για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Να δει το μεγάλο γεγονός της τουρκικής εισβολής μέσα από μια λεπτομέρεια. Μέσα από τις μαρτυρίες του κυβερνήτη της τελευταίας προσγείωσης των κυπριακών αερογραμμών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκοσίας. Μια μαρτυρία η οποία μεταφέρει το ανθρώπινο στοιχείο, τα προσωπικά βιώματα του κυβερνήτη της πτήσης, τα συναισθήματα της εμπειρίας που βίωσε, αλλά και την αγωνία που μοιραζόταν τότε το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας. Η προσωπική αυτή μαρτυρία συνδέεται με πτυχές του κυπριακού δράματος που βγαίνουν αβίαστα στην επιφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση των πληροφοριών που προάγγελα την τουρκική εισβολή. Οι πληροφορίες που ο κυβερνήτης συνέλεξε κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά κυρίως όταν με δική του πρωτοβουλία πέταξε μέχρι τη Χερσόνησο της Καρπασίας και μετά παράλληλα δίπλα από την Κερίνια, θα μπορούσε σε άλλες σοβαρές συνθήκες να αξιοποιηθούν για να προετοιμαστεί αποτελεσματικά η άμυνα της πατρίδας μας κατά του εισβολέα. Μια πτυχή αυτού του μικρού γεγονότος που απασχολεί το βιβλίο και δείχνει την αξία ενός γεγονότος και δείχνει ότι η αξία ενός γεγονότος δεν εξαρτάται από το μέγεθος του γεγονότος. Εξάλλου, τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα συνθέτουν πολλά μικρά γεγονότα, η έκβαση των οποίων πολλές φορές καθορίζει τη δική του συνόλου. Ο συγγραφέας, εστιάζοντας σε ένα μικρό γεγονός, μεταφέρει συμβολισμούς που τυχαία, θα έλεγα, δημιούργησε η ίδια η ζωή. Όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι στην πτήση, την τελευταία αυτή πτήση από το Λονδίνο στην Κύπρο, υπήρχαν μόνο 7 επιβάτες. Ένα ζευγάρι Ελληνοκυπρίων με το παιδί τους και ένα ζευγάρι Τουρκοκυπρίων με τα δύο τους παιδιά. Μια Ελληνοκυπριακή και μια Τουρκοκυπριακή οικογένεια. Η κοινή μοίρα των οποίων εξαρτάται από την έκβαση της τελευταίας αυτής πτήσης. Όπως δηλαδή συμβαίνει και με την έκβαση του Κυπριακού. Η εισβολή, όπως και η λύση του Κυπριακού, επηρεάζει και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Μια δίκαιη και λειτουργική λύση, μια ελεύθερη Κύπρος με ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και ένα κράτος δικαίου, υπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και των δύο κοινοτήτων. Αντίθετα, η μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο θα είναι καταστροφική και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους. Μόνο που δυστυχώς οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας δεν δείχνουν να το αντιλαμβάνονται και έχουν ταυτιστεί πλήρως με την τουρκική πολιτική στο Κυπριακό. Επιστρέφοντας στο βιβλίο, θα έλεγα ότι ο συγγραφέας μας μεταφέρει λεπτομέρειες και άλλων συναφών γεγονότων, αλλά και συναισθήματα των πρωταγωνιστών στην ιστορία που περιγράφει, που επιτρέπουν στον αναγνώστη να βιώσει έστω νοητικά το κλίμα και τις συνθήκες της εποχής. Το βιβλίο του Αδάμου Κόμπου καταπιάνεται, όπως ανέφερα πριν, με την τελευταία πτήση που προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκοσίας, τη πτήση CY317
των Κυπριακών Αερογραμμών. Τις υπόγως μας πληροφορεί ο συγγραφέας, απογειώθηκε από το Heathrow στις 19 Ιουλίου, στις 8:15 το βράδυ και προσγειώθηκε στις 4 το πρωί της 20 Ιουλίου του 1974, πριν ακριβώς 39 χρόνια. Είναι από αυτήν την άποψη πολύ επίκαιρο το βιβλίο, αφού το αεροδρόμιο Λευκωσίας παραμένει εδώ και 39 χρόνια κλειστό και υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάσταση που σήμερα επικρατεί στις Κυπριακές αερογραμμές, όπως τις περιέγραψε ο φίλος Πρόεδρος προηγούμενα, καθιστά και πάλι το βιβλίο επίκαιρο, αφού πριν την περιγραφή του γεγονότος που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο του βιβλίου, ο συγγραφέας παραθέτει με συνοπτικό τρόπο την ιστορία και την εξέλιξη των Κυπριακών αερογραμμών, την ίδρυση και στελέχωση της εταιρείας, την εξέλιξη του στόλου της, αλλά και την κυπροποίηση της διοίκησης της, το πώς πέρασαν από την αγγλική διοίκηση σε κυπριακή διοίκηση. Αξιοσημείωτη, εμένα τουλάχιστον μου έκανε εντύπωση, είναι η αγάπη με την οποία ο συγγραφέας αναφέρεται στις Κυπριακές αερογραμμές, στους ανθρώπους της, ακόμα και στο στόλο της. Η ιστορία των Κυπριακών αερογραμμών, όπως την παραθέτει ο φίλος ο Αδάμος Κόμπος, έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία κινδυνεύει με πτώχευση. Βέβαια, θα ευχηθώ ο πρόεδρος να μην είναι ο τελευταίος πρόεδρος των Κυπριακών αερογραμμών. Και θα ευχηθώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν να περισσώσουν την εταιρεία των Κυπριακών αερογραμμών, των εθνικών μας μεταφορέων, γιατί το χρειαζόμαστε για πάρα πολλούς ευνόητους λόγους, όχι μόνο οικονομικούς, αλλά θα έλεγα κυρίως και πολιτικούς. Επανέρχομαι στο βιβλίο. Δεν είμαι κριτικός βιβλίων και έτσι δεν θα μπω στην περιπέτεια να κρίνω το στυλ της γραφής και το ύφος του συγγραφέα. Αυτό θεωρώ ότι είναι δουλειά άλλων, των ειδικών. Θα πω μόνο πως για να βοηθηθούν οι νεότερες γενιές να κατανοήσουν τη σημασία και την αξία αυτού του μεμονωμένου γεγονότος, ο συγγραφέας παραθέτει με συνοπτικόν αλλά καθαρόν τρόπο τα πολιτικά γεγονότα και το πολιτικό περιβάλλον της προπραξικοπηματικής περίοδου, του κλίματος που επικράτησε κατά την πραξικοπηματική περίοδο, τη διαφυγή του Πρόεδρου Μακαρίου στο Λονδίνο, αλλά και την γνωστή σε όλους μάχη του αεροδρομίου. Στοιχεία ιστορικά που προσδίδουν άλλη χρησιμότητα του συγγράμματος για αυτούς τους νεότερους που δεν έζησαν την τραγική εκείνη περίοδο. Ο Αδάμος Κόμπος επιλέγει όταν θέλει να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα να μπει σε πολλές λεπτομέρειες. Περιγράφει λεπτομερώς διαλόγους. Περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια την εξέλιξη και την πορεία της πτήσης. Ώρες και λεπτά στο Heathrow και στον ενδιάμεσο σταθμό του αεροπλάνου στη Ρώμη. Στιγμιότυπα της μάχης του αεροδρομίου, προσδίδοντας έτσι με έναν απροσδόκητο, θα έλεγα, τρόπο μια μυθιστορηματική πλοκή στο σύγγραμμά του. Άλλοτε προσπερνά με γενικές αναφορές εκείνα τα ζητήματα που απλά χρησιμοποιεί για να ζωγραφίσει το σκηνικό μέσα στο οποίο εξελίσσεται το γεγονός που τον ενδιαφέρει. Αυτό το στοιχείο δίνει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στο βιβλίο. Είναι συνάμα ένα αφηγηματικό σύγγραμμα περιγραφής, αν θέλετε, δημοσιογραφικής υφής, παράθεση στοιχείων και πληροφοριών, αλλά και ένα σύγγραμμα με στοιχεία, θα έλεγα, μυθιστορηματικής δράσης που γίνονται έντονα με τη μεταφορά και ερμηνεία των συναισθημάτων των πρωταγωνιστών. Η παράθεση πολλών φωτογραφιών προ και μετά την εισβολή του μοιραίου αεροπλάνου που βλέπουμε και στην οθόνη και του χώρου που διεξήχθηκαν οι μάχες φορτίζουν συναισθηματικά ακόμη περισσότερο των αναγνώστων του βιβλίου. Η δε συναισθηματική φόρτιση του ίδιου του συγγραφέα είναι, θα έλεγα, έντονη, ιδιαίτερα στην περιγραφή του γεγονότος που επεξεργάζεται. Βασικός μάρτυρας και πρωταγωνιστής, συνάμα του γεγονότος αλλά και του βιβλίου, είναι ο κυβερνήτης των Κυπριακών Αερογραμμών και της πτήσης Ανδρέας Μαρνέρος. Αδάμος Μαρνέρος, συγγνώμη. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο συγγραφέας είναι ιδιαίτερα έντιμος με τους μάρτυρές του. Τους παραθέτει ονομαστικά και παραπέμπει σε αυτούς με τιμητικόν τρόπο.
τους αναδεικνύει και αφήνει σε αυτούς τα εύσημα. Κυρίες και κύριοι, σε δύο μέρες κλείνουν 39 χρόνια από την τελευταία πτήση που προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Έκτοτε, η τύχη του αεροδρομίου είναι συνδεδεμένη με την τύχη του Κυπριακού. Δεν φιλοξενεί πλέον πτήσεις. Φιλοξενεί κοινωνικά δείπνα των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Δεν διακινεί πλέον ταξιδιώτες, αλλά διακινεί προτάσεις και ιδέες για τη λύση του Κυπριακού. Τα όσα διαδραματίστηκαν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας απεικονίζουν το μέγεθος της προδοσίας και το μέγεθος της τραγωδίας της Κύπρου, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού. Η ασυνεννοησία και το χάος που το πραξικόπημα επέφερε, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, στην περίπτωση της κατάρριψης από φύλια πυρά του ελληνικού αεροπλάνου που μετέφερε εγκρήτες καταδρομής, αποτελεί την τραγική απόδειξη τούτου. Τα όσα σήμερα διαδραματίζονται στο αεροδρόμιο Λευκωσίας προδιαγράφουν την πορεία αλλά και τη μορφή λύσης του Κυπριακού. Αγαπητέ Αδάμου, σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον ταξίδι που μου πρόσφερες με το σύγγραμμά σου. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα το αεροδρόμιο Λευκωσίας να μπορέσει να δεχτεί και πάλι πτήσεις που θα προσφέρουν ελπίδα και προοπτική αυτήν τη φορά, επισκιάζοντας τις οδυνηρές μνήμες της τραγικής τελευταίας προσγείωσης του 1974. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ηλικά για την εμπεριστατωμένη και μεστή ανάλυση του βιβλίου και θα ήθελα να πω, επειδή και εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο, ειλικρινά σας μιλάω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη ανάλυση. Ο κύριος Ηλικάς μας το ανέλησε, τουλάχιστον έτσι το ένιωσα και εγώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριο Ηλικά, ήταν πάρα πολύ καλή ανάλυση σας, ειλικρινά. Σε αυτό το σημείο νομίζω είναι η ώρα για τη μουσική μας παρέα, να μας διανθίσει λίγο την εκδήλωσή μας με μουσική, που είναι η μουσική μας. Λοιπόν, είναι η Γιωργούλα, η Κόμπου στο Μπουζούκι, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, είναι εκπληκτική. Επίσης είναι ο Γιώργος Παπασολομόντος στο Μπουζούκι και το τραγούδι. Γεια σας, παιδιά. Go.
Καλοκαιρέστατε, Πρόεδρε της Συμμαχίας Πολιτών, Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, μέλη σχολικών εφορειών, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, κύριο Γιώργο Λιλίκα, για την εδώ παρουσία του και για τον σχολιασμό του βιβλίου μου. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Τόνι Αντωνίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, για το χαιρετισμό του. Επίσης ευχαριστώ τον φίλο λογοτέχνη Γιώργο Πετούση για τη μελέτη και σχολιασμό του βιβλίου μου. Ευχαριστίες εκφράζω σε όλους τους εμπλεκόμενους στην ιστορία του βιβλίου, που με τις μαρτυρίες τους έγινε κατορθωτό να συγγραφεί το βιβλίο αυτό. Αυτοί είναι Αδάμος Μαρνέρος, κυβερνήτης των Κυπριακών Αερογραμμών και κατόπιν αρχικυβερνήτης, Γιαννάκης Παπαδόπουλος, αρχισυνοδός Κυπριακών Αερογραμμών, Αβυγός Βασιλεράς, λειτουργός διακίνησης Κυπριακών Αερογραμμών, Χριστάκης Σαμπαρίλας, λειτουργός διακίνησης Κυπριακών Αερογραμμών, τον έχω δει, είναι εδώ ο κύριος Χριστάκης, ο Θανάσης Παπαδιάννου, διευθυντής του αεροδρομίου Λευκοσίας, πέραν των 90 ετών σήμερα, ο κύριος Υπάτερ Χριστάκης Χειμονίδης, λειτουργός του πύργου ελέγχου, ο Κώστας Ορφανός, λειτουργός του πύργου ελέγχου, Μίλτος Γεωργιάδης, λειτουργός πύργου ελέγχου, Γιώργος Σιωφυλάκτου, υπεύθυνος λειτουργός πύργου ελέγχου και κέντρο ελέγχου, Κωνσταντίνος Βράχας, αρχιμηχανικός Κυπριακών Αερογραμμών και αρκετούς άλλους που προτίμησαν να μείνουν ανώνυμοι. Ευχαριστίες εκφράζω επίσης τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου για τη φιλολογική επιμέλεια, στον κύριο Χρυσόστομο Κόμπο για την καλλιτεχνική απόδοση του βιβλίου, καθώς επίσης και στη συνεργάτηδα μου, του Α και του Ω, κυρία Άρτεμη Χρήστου, βρίσκεται στις δουλειές μας, για τη συμπολίτη στην έκδοση του βιβλίου αυτού. Ευχαριστώ πολύ τη μουσική παρέα.